Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σου. Χαρακτήρια την εκπομπή σας, καταρχάς. Είστε όλες υπέροχες, σας θαυμάζω όλες. Είμαι η Μιχαέλα. Mm-hmm. Είμαι 21 χρονών. Ναι. Και προς το παρόν, εδώ και 3 χρόνια περίπου, είμαι στο εξωτερικό, Ρουμανία, και σπουδάζω. Έφυγα από Ελλάδα και ήρθα Ρουμανία να σπουδάσω. Mm-hmm. Στο δεύτερο χρόνο της σχολής μου είπα να πιάσω μια δουλειά για να έχω κι εγώ, να είμαι ανεξάρτητη, να μην έχω ανάγκη τους γονείς. Όλα μια χαρά, όλα ωραία. Τελείωσα δεύτερο έτος, τελείωσα τρίτο έτος. Και εδώ και ένα χρόνο έχω γνωρίσει ένα παιδί, το οποίο είναι λίγο πιο κοντό από μένα. Όταν λέω λίγο πιο κοντό, ένα κεφάλι τον περνάω εγώ. Μάλιστα. Μιας και μετράμε σε κεφάλια, εσύ πόσα κεφάλια είσαι? Εγώ είμαι 1,76. Και εσύ το παράκανες. Μπορούσες και λιγότερο. Τι να κάνουμε. Το ξέρω. Θα τα αντέξεις, ναι. Για πες μου. Το αγόρι που μιλάω είναι 24 χρονών. Είναι στο εξωτερικό, δουλεύει κι αυτός. Mm-hmm. Και εδώ και ένα χρόνο είμαστε μαζί. Εμένα δεν με πειράζει αυτό το θέμα, γιατί με έχει βγάλει και από μια δύσκολη κατάσταση που ήμουνα με τη δουλειά. Μου είπε να φύγω από τη δουλειά, γιατί το αφεντικό εκεί πέρα μου έκανε κάποια προβλήματα με τη δουλειά. Δηλαδή δεν ήταν καθώς πρέπει. Okay. Το ύψος δεν έχει κάποια σχέση με αυτό. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί με μπέρδεψες. Λες, δεν με ενοχλεί αυτό με το ύψος. Όχι, εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου. Ναι. Αντίθετος, τον αγαπάω. Δηλαδή, μου έχει σταθεί σε ό,τι πράγμα ήθελα να κάνω μαζί του ή οτιδήποτε, ήταν δίπλα μου. Mm-hmm. Το θέμα είναι οι γονείς μου. Δεν το δέχονται αυτό το πράγμα. Ποιο πράγμα, ναι. Το ύψος, ότι είναι πιο κοντός από μένα. Πρώτα απ' όλα, οι γονείς σου είναι υπεύθυνοι, διότι αυτοί σου έδωσαν αυτό το DNA να γίνεις 1,76. Σωστά. Οπότε, σωστά. Θα πρέπει, συγγνώμη λίγο, ναι, να κάνουμε μια σύσκεψη. Τι ύψος έχουν οι γονείς, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί και η μάνα του αντί το κούμπο. Και η μητέρα μου, είναι 3 μέτρα. Όλοι είναι ψηλοί. 1,78, ο αδελφός μου, παραδείγματος χάρη, είναι 1,93. Μάλιστα. Είναι όλοι ψηλοί στην οικογένειά μου. Καταλαβαίνω. Εύλογο να μην μπορούν να δεχτούν. Βρήκα να ρωτευτώ έναν άνθρωπο που δεν με αρέσει. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Αυτή είναι το πρόβλημα. Και πάντα συζητήσεις, τι θα μας κάνει ρεζίλη και το ένα και το άλλο. Τότε κοίταξε να δεις. Ο μισός ελληνικός πληθυσμός δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί. Πάνω από το 85% δεν είμαστε το πρώτο μπόι, παιδιά. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η οπτική αυτή. Θες να μου πεις λίγο πώς το κατάλαβαν ότι είναι κοντός? Α, το διαπίστωσαν. Η διεισόμαση. Όχι, δεν μας έχουν ετοιμάσει. Δεν μας έχουν ετοιμάσει. Αυτό λέω. Έχουν δει φωτογραφίες, πέρα το άλλο. Αυτό λέω. Λοιπόν, το ζήτημα ποιο είναι? Ότι βλέπουν σε μια φωτογραφία, ας πούμε, και υπάρχει μια διαφορά, δηλαδή θα πάμε εμείς να βγούμε αυτό? Ναι, υπάρχει διαφορά. Διαφορά υπάρχει. Δηλαδή μου είναι στον ώμο μου. Ωραία, λοιπόν. Και οπότε λέει τώρα, είναι πρόβλημα, γιατί αν θες να παντρευτείς και στις προσωπικές στιγμές επίσης. Σκέφτονται πώς θα είμαι δίπλα, πώς θα με καμαρώνουν και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Σκοπεύετε να το προχωρήσετε σε γάμο? Εγώ ναι, εμείς το έχουμε σκεφτεί. Είμαστε αδερφοί Ντάλτον. Ναι. Να δείξουμε όμως και τα τακούνια που φοράμε, γιατί σήμερα εγώ έχω χαμηλό. Για ελάτε, κορίτσια. Τακούνια δεν φοράω. Τακούνια δεν φοράω, πάλι καλά. Αυτός, μήπως είναι μια λύση να βάλει αυτός? Αυτό σκέφτηκα και εγώ. Πατάκι, λοιπόν, αυτή είναι μια πολύ καλή λύση. Μπράβο, βάλε Σοφία, βάλε τώρα. Δηλαδή, λοιπόν, μιλάμε για διαφορά ύψους εδώ πέρα. Και όχι στήθους. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάλεσες. Νομίζω ότι σίγουρα εγώ δεν μπορεί να είναι. Υπέροχες. Από ό,τι νιώθω, είσαι πολύ ευτυχισμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Είμαι, το καταλαβαίνω. Εγώ το είδα. Λοιπόν. Και νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό και άλλωστε κάνουμε και χιούμορ. Και οι γονείς σου σίγουρα, ναι, θα θέλουν να είσαι ευτυχισμένη. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Ελπίζω να το καταλάβουν. Αγάπη. Ότι είμαι ευτυχισμένη. Να είσαι καλά. Και εσύ, φιλάκια. Γεια σου. Θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα, για τους παντούς.
Τι πρόβλημα έχετε με τους κοντούς, ρε. Καταρχάς να πούμε. Τι ζόρι τραβάτε με τους κοντούς. Ότι εδώ εμείς που δεν είμαστε το πρώτο boy, παιδιά, με τα κούνια περνάμε τους περισσότερους άντρες εδώ πέρα στην Ελλάδα. Συγγνώμη δηλαδή. Τι άλλο, τι να ήμασταν. Εντάξει, τώρα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που συζητάμε. Αλήθεια. Ήθελε κάνει άλλη γιατί είναι κοντός. Θα μας κάνεις ρεζίλη επειδή είναι κοντός. Κάποια ντροπή. Παρ' όλα αυτά. Έχω μια κίτρινη ιστορία που δεν θα πω ονόματα. Και έτσι θα χάσει το χρόνο. Μαζευτείτε. Δεν θα είναι κίτρινη πια, γιατί κίτρινη γίνεται όταν λες το όνομα. Πριν πολλά πολλά χρόνια, μια πάρα πολύ ψηλή γυναίκα γύρισε και μου είπε, πώς είναι δυνατόν να βρω άντρα εγώ μια Mercedes, ενώ αυτή είναι ζάσταβα. Για τους κοντούς. Αλήθεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενυπάρχει το πρόβλημα της Φύρης Μιχαέλας, 21, που είναι στο πενεμένη Ρουμανία. Υπάρχει θέμα η γυναίκα να είναι πιο κοντή. Ως συνήθως οι κοντοί άντρες ζητάνε από τις γυναίκες τους να μην φοράνε τα κούνια, για να μην τονίζει η διαφορά αυτή. Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να το νιώσω. Γιατί δεν είχα και κοντύτερο, είμαι πάρα πολύ κοντή. Θα έπρεπε να ήταν τρομακτικά κοντός ο άντρας που θα είχα. Είμαι 1,56. Παιδιά, έχω φίλη κολλητή, η οποία είναι πανύψηλη. Και είναι με... Όλα τις τα αγόρια για κάποιο λόγο τα επιλέγει κοντά. Δεν είναι το κάνει επίτηδες. Είναι πανύψηλη, λες. Είναι... Αναγκαστικά είναι πιο κοντή. Όχι, όχι, όχι. Πανύψηλη. Είναι εκεί, σε αυτό το 1,70 απλά. Είναι δεν είναι 1,80. Για Ελλάδα, ναι. Αυτή όμως είναι αισθητά πιο κοντή. Και της αρέσει τρελά, πάρα πολύ αυτό, είναι, δεν ξέρω αν είναι το φετίχ της, της αρέσει τρελά. Αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα απολύτως. Μα δεν είναι πρόβλημα των κοντών. Αυτό είναι το θέμα. Τα αγόρια της οι κοπέλες δεν έχουν πρόβλημα. Όχι, αυτό λέω, ούτε τα αγόρια έχουν πρόβλημα. Έτσι είναι. Δηλαδή, πρόβλημα έχεις αν έχεις γενικά τέτοια θέματα. Ακριβώς. Να κρίνεις τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Κατάλαβες τι λέω. Το αυτό, το βάρος, άλλο θέμα. Βέβαια ψηλή. Ξέρεις τι λέω. Έχει, ξέρω, ναι. Εγώ ξέρω άλλη ψυχούλα ψηλή που έχει τρομερό πρόβλημα με ό,τι κοντύτερο. Ακριβώς. Με ό,τι κοντύτερο. Ακούγεται χαζό, αλλά υπάρχει στην κοινωνία. Και με πολύ άσχημα επίθετα δηλαδή το αυτό. Επίσης πέρασα εγώ έτσι την πρώτη μου σχέση να πω ότι ήταν. Δεν ήταν, ήμασταν στο ίδιο ύψος. Και μου έλεγε η μαμά μου, παιδί μου, θες λίγο γάλα να πιεις. Και εγώ πήγαινε, όχι μαμά, εντάξει, εντάξει. Για να μην δείξεις. Και καλά, για να μην ψηλώσω. Είχα το άγχος εγώ τότε. Εντάξει, ήταν η πρώτη μου σχέση. Παιδιά, ήμουν πολύ μικρή. Δεν είχα κανένα, συγγνώμη. Είχε άγχος. Παιδί μου, όλοι μου λέγανε κοντός, κοντός, κοντός. Εγώ δεν είχα θέμα. Μια χαρά ήμουν με το παιδί. Αλλά μου το είχε περάσει κάπως ή είχε περάσει μέσα μου ότι. Μου λέγε, μα θες να πιεις γάλα. Πιες λίγο γάλα. Και εγώ είχα στο κεφάλι το γάλα ψηλώνει. Το γάλα ψηλώνει. Μικρή. Και έλεγα, όχι, εντάξει, με μαμά, εντάξει. Και μου το λέει, δεν το θυμάμαι καθόλου και γελάμε πια, γιατί προφανώς και δεν είχα παιδιά, μπορεί δεν να έχω θέμα χαζό, τέτοιο, αλλά υπάρχει το ύψος. Αλλά υπάρχει και θέλω να καταλάβω. Υπάρχουν πάντως... οι διαφορές, οι οπτικές. Ναι, και συνήθως όμως υπάρχει διαφορά ύψος στα ζευγάρια. Όλοι οι ψηλοί άντρες συνήθως είναι με κοντές γυναίκες. Εγώ θα σας τα πω. Εμείς θα σας τα πω που είμαστε πανύψηλες. Ακριβώς. Που είμαστε κοντές και πάντα όλες μας οι σχέσεις ήταν αθλητές. 2-2, πάνω από 2 μέτρα. Δεν το έχετε παρατηρήσει αυτό? Δεν ξέρω. Ναι, ότι πολύ ψηλά αγόρια. Γιατί τα πάρα πολύ ψηλά αγόρια πότε έχουν ψηλές κοπέλες? Σχεδόν ποτέ. Ναι. Μα δεν έχει καμία σημασία. Απλώς λέμε λοιπόν, ότι υπάρχει κοινωνικό θέμα. Είτε ψηλή είτε κοντή. Υπάρχει κάποια εξήγηση ψυχολογική αυτή. Βεβαίως, υπάρχει μια ψυχολογική εξήγηση. Ναι. Την οποία δεν μπορώ να σας τη δώσω τώρα, γιατί πρέπει να δώσω το διαγωνισμό και να πάμε σε διαφημίσεις.